Ελάτε προς τα μένα, ωραία, και λίγο πιο γρήγορα, μια χαρά, τέλεια. Βλέπετε πως άνετα πάτε. Ωραία, για 20 μέρες χειρουργημένη είστε εξαιρετικά. Ωραία, και τώρα κατεβείτε πάλι, αλλάζοντας βήμα. Μια χαρά, εξαιρετικά καλά. Η κυρία Μαρία μας εμπιστεύθηκε και κάναμε αρθροπλαστική ισχύου δεξιά, δεξιό ισχύο μας, έτσι, πριν από 20 μέρες. Ναι. Σήμερα ήρθατε, κόψαμε τα ράματα και σε γενικές γραμμές θέλω να μας πείτε τις εντυπώσεις σας για την αποθεραπεία από αυτό το χειρουργείο. Ναι. Ακούω. Εγώ είχα ένα τεράστιο φόβο για το χειρουργείο αυτό, γιατί είχα συγγενές εξάρτημα. Πολύ ωραία. Και είχα χειρουργηθεί σε ηλικία 13 χρονών με αφόρητους πόνους από το χειρουργείο. Δεν πίστευα αυτό που συνέβαινε. Το λέω κάθε μέρα, δηλαδή, ότι δεν είχα καθόλου πόνο. Έγινε ένα χειρουργείο και δεν είχα καθόλου για πόνο. Για πόσο νοσηλευτήκατε? Μία μέρα. Μία νύχτα. Μία νύχτα και την άλλη μέρα βγήκα. Πότε περπατήσατε? Περπάτησα την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα την ίδια και μετά την άλλη μέρα πάλι μαζί. Και με το πι που πήγα στο σπίτι μου περπατούσα. Για περιγράψτε μου πώς περάσαν αυτές οι 20 μέρες μέχρι να έρθετε σήμερα εδώ σε εμάς. Ναι. Κάθε μέρα βελτιωνόμουν και περισσότερο. Έβλεπα διαφορά, εντυπωσιακή δηλαδή, μέρα με την ημέρα. Δεν πονούσα καθόλου. Ακολουθούσα την αγωγή που μου είχατε δώσει. Ωραία. Έκανα τις ασκήσεις. Το πι, πόσες μέρες το κρατήσατε ή κάποιο βοήθημα? Το πι το κράτησα καμιά δεκαριά μέρες. Καμιά δεκαριά μέρες, επειδή ήταν συγγενές εξάρτημα ισχύω. Ήταν λίγο πιο βαρύ το χειρουργείο. Ναι, δεν ξέρω. Αισθανόμουν πιο μεγάλη ασφάλεια. Πολύ ωραία. Και στη συνέχεια κράτησα ένα μπαστούνάκι 5-6 μέρες και μετά τίποτα. Ωραία. Τώρα στις 20 μέρες πώς θα περιγράφετε τον εαυτό σας? Εξαιρετικά καλά. Πριν το χειρουργείο και μετά το χειρουργείο, πόσο τις εκατό διαφορά έχουμε? 100% από έχω. Άρα εκεί σταματάει η συζήτηση, έτσι. Ναι. Ωραία. 100%. Ένα καλό χαμόγελο και τελειώνουμε. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου.